Με έντονο κρύο αλλά και τοπικές βροχοπτώσεις θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα. Όπως μπορούμε να δούμε στον πρώτο μας χάρτη, στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, παρατηρούμε λοιπόν το εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής Ευρώπης, φτάνει μέχρι και τα Βόρεια Βαλκάνια, μέχρι και τα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Θα μπορούσαμε να πούμε νοτιότερα, δείτε ότι προς την περιοχή της Κύπρου επιμένουν οι χαμηλές πιέσεις. Αυτός ο συνδυασμός υψηλών και χαμηλών πιέσεων διατηρεί τους βοριάδες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, και σήμερα θα προσεγγίζουν σε εντάσεις ακόμη και τα 6 μποφοράρα. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά έτσι επίπεδα, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Από αύριο, αλλά κυρίως την Πέμπτη και μετά, θα αρχίσει ο υδράργυρος δειλά-δειλά να ανεβαίνει, για να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο να δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Καθώς εστιάζουμε προς τη χώρα μας, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα νεφικά συστήματα που καλύπτουν τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Υπηρωτικής χώρας. Είναι λοιπόν αυτές οι συννεφιές που συνοδεύουν το νέο ψυχρό μέτωπο, το οποίο μετατοπίζεται από τα βόρεια βόρειο-ανατολικά Βαλκάνια νοτιότερα και θα απασχολήσει και σήμερα περιοχές της χώρας μας που βλέπουν κυρίως προς το Αιγαίο αλλά και προς τα νότια θαλάσσια τμήματα, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και λίγα χιόνια σε ορεινές περιοχές. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα συναντήσουμε προς τα δυτικά αλλά και τα βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπετε λοιπόν ότι για σήμερα Τρίτη προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα θα συναντήσουμε κατά τόπους συννεφιές με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχοπτώσεις σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια από το ύψος της δυτικής Θερεάς και βορειότερα και προς τη βόρεια γενικότερα Ελλάδα. Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα επιμείνουν από βόρειες διευθύνσεις. Μέσα στο Ιόνιο δεν φαίνεται εντάσεις να ξεπερνούν τα 4 τοπικά, ακόμη και 5 μποφόρ. Λίγο πιο ενισχυμένοι θα παρουσιαστούν οι βοριάδες. Μέσα στο Αιγαίο θα φτάνουν ακόμη και τα 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα βρεθεί στην περιοχή των 10 με 13 βαθμών Κελσίου. Πολύ το κρύο βέβαια τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα εκεί όπου επικρατεί και η ξαστεριά, ευνοούνται οι θερμοκρασιακές αναστροφές. Άρα λοιπόν ιδιαίτερα προς τα βόρεια τμήματα έχουμε και έντονο παγετό. Πάμε τώρα να δούμε για την περιοχή της Αττικής. Βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας ότι και σήμερα Τρίτη θα επικρατήσουν έτσι τοπικές συννεφιές. Έχουμε και κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές τώρα νωρίς το πρωί προς τα ανατολικά και βόρεια και λίγα χιόνια προς την περιοχή της Πάρνηθας και του Κυθερώνα. Καθώς όμως θα περνούν οι ώρες, ο καιρός θα βελτιωθεί και προς το μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με τις εντάσεις τους κοντά στα 4 τοπικά, ακόμη και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία επιμένει σε χαμηλά έτσι επίπεδα, δεν φαίνεται να ξεπερνά και σήμερα τους 11 με 12 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Ξεκινάμε περίπου από τους 6 με 7 τώρα νωρίς το πρωί. Πάμε και λίγο πιο βόρεια για να δούμε και για το νομό Θεσσαλονίκης αυτό που είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας. Όσο πιο βόρεια βρισκόμαστε, τόσο πιο μεγάλα θα είναι τα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Άρα λοιπόν εδώ περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές προς τα ανατολικά και νότια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και μέσα στο θερμαϊκό θα προσεγγίζουν ακόμη και τα 6 μποφόρ. Το κρύο βέβαια και εδώ αρκετά έντονο. Δείτε ότι ο υδράργυρος δεν φαίνεται να ξεπερνά αργά το μεσημέρι τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης. Είμαστε κοντά στους 0 βαθμούς τώρα νωρίς το πρωί. Προσοχή και στον παγετό, ιδιαίτερα γύρω-γύρω από την πόλη. Πάμε και λίγο πιο ανατολικά για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ θα συναντήσουμε καλές καιρικές συνθήκες με έντονο βέβαια το κρύο. Ξεκινάμε περίπου από τους μείον 5 με μείον 6 βαθμούς Κελσίου στα πιο βόρεια τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Λίγες τοπικές συννεφιές θα συναντήσουμε προς την περιοχή του Εύρου χωρίς κάτω αξιόλογο. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φλερτάρει με τους 7 τοπικά ακόμη και 9 βαθμούς Κελσίου. Ο βοριάς θα επιμείνει στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο με μέτριες εντάσεις κοντά δηλαδή στα 4 τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ. Και λίγο τώρα πιο νότια προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο και εδώ θα συναντήσουμε ήπιες καιρικές συνθήκες. Ένα πέρασμα από βροχοπτώσεις δεν αποκλείεται να έχουμε προς την περιοχή των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι και νωρίς το μεσημέρι. Στη συνέχεια όμως
ο καιρός θα βελτιωθεί. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια προς τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Ο Βοριάς όμως εδώ θα επιμείνει. Δείτε χαρακτηριστικά θα φτάνει σε εντάσεις ακόμη και τα 6 μποφόρ, με τον υδράργυρο να βρίσκεται κοντά στους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Βέβαια, εκεί όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια προς τη Ρόδο και το Καστελόριζο, θα δούμε τη θερμοκρασία σε λίγο έτσι πιο υψηλές τιμές. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέλιξη, πάμε να δούμε στον χάρτη των αερίων μαζών. Δείτε λοιπόν με το βαθύ μπλε χρώμα την πολική αέρια μάζα που περνάει και σήμερα από τη χώρα μας. Είναι λοιπόν αυτή η νέα διαταραχή, οι νέες ψυχρές αέριες μάζας που μεταφέρονται από τα βόρεια-βόρειο-ανατολικά Βαλκάνια. Αύριο όμως και κυρίως από Πέμπτη και μετά θα αρχίσουν αυτές οι πολικές αέριες μάζες να μετατοπίζονται, να εκτοπίζονται προς την περιοχή της Τουρκίας και θα αρχίσουν σιγά σιγά να δίνουν τη θέση τους σε πιο θερμές και πιο υγρές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν αναμένουμε τη θερμοκρασία να παρουσιάσει άνοδο. Να δούμε και τους χάρτες των βροχοπτώσεων. Βλέπετε ότι αύριο Τετάρτη περιορίζονται τα όποια φαινόμενα στα πιο έτσι νότια και ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Θα έχουμε λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, χωρίς κάτι όμως το αξιόλογο. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία, η οποία αυτή η άνοδος θα γίνει αισθητή από Πέμπτη και μετά. Βλέπετε, υποχωρούν και οι χρωματισμοί. Και θα πάμε λοιπόν στα Χριστούγεννα με ένα ενδεχόμενο για κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές μέσα στο Ιόνιο αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο, χωρίς κάτι το αξιόλογο. Και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις υπόλοιπες περιοχές. Θα δούμε λοιπόν τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει τοπικά αργά το μεσημέρι στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μην σας ξεγελά βέβαια αυτή η εξέλιξη, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας η αίσθηση του κρύου θα είναι αρκετά έντονη, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας.